Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Αφού έχουμε ξεπεράσει όλο αυτό το σοκ του γάμου και έχουμε επανέλθει στην καθημερινότητα, είπα να σας δείξω μία συνταγή. Την έχω ξαναδείξει, τα τορτελίνια. Παιδιά, τι χαμός είχε γίνει με τα τορτελίνια, ακόμα με ρωτάτε για αυτά. Οπότε πάμε να τα φτιάξουμε. Θα βάλω τορτελίνια, κρέμα γάλακτος, μανιτάρια, τυράκι, μπέικον και θα δούμε τι άλλο. Γενικά θα κάνω full extra, βάζω ό,τι βρω μέσα. Έχω βάλει ήδη το νερό να βράσει. Όταν αρχίζει και βράζει, θα τα βράσω σαν τα κανονικά μακαρόνια, θα τα σουρώσω και θα τα ρίξω στο ταψί μου με τα υλικά για να τα βάλω στο φούρνο. Γενικά να πω ότι τόσο καιρό δεν ανεβάζω τίποτα σχετικά με φαγητά, συνταγές κτλ. Γιατί δεν μαγείρευα. Έχω να μαγειρέψω κάνα μήνα σίγουρα. Με το γάμο και με τα τρεξίματα δεν προλάβαινα. Οπότε γι' αυτό είχα σταματήσει να ανεβάζω και όλα τέτοια βίντεο. Πάλι εδώ μέσα τα υλικά μου. Μανιτάρια, μπέικον, κρέμα γάλακτος και λίγο μουστάρδα. Αλατάκι, πιπεράκι. Εδώ βράζω τα τορτελίνια μου. Μόλις πάρει μία βράση και έχω βάλει και αλατάκι, τα ρίχνω μέσα να βράσω. Θα ανάψω το φούρνο μου στον αέρα στους 180 βαθμούς να ζεσταθεί. Εγώ βάζω πολλές φορές και λάδι τρούφας. Γενικά το αγαπώ το λάδι τρούφας σε ό,τι έχει να κάνει με άλλα κρέμ και τα λοιπά. Ίσως να βάλω και τώρα λιγάκι λάδι τρούφας. Άμα δεν έχετε δεν πειράζει, απλά δεν βάζετε. Τώρα να βράσουμε τα τορτελίνια και να τα ρίξουμε στο πυρέξ για το φούρνο. Είναι πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Το έκανε η μαμά μου στο σπίτι μου συνέχεια, γιατί άρεσε πολύ το αδερφού μου. Είναι πολύ ωραίο, αλλά εγώ βάζω και άλλα πράγματα. Βάζω ό,τι βρω. Γίνεται πάρα πολύ νόστιμο. Τι έγινε, Φίλιππε? Στο πειράζει τεκίλα το φαγητό σου? Μάλλον σε έτοιμα. Μην τρώσετε τεκίλα πέρα στο φαγητό μου. Τσακώνονται, όπως καταλαβαίνετε. Χθες πήγαμε όλοι στο Φλίσβο και φάγαμε έξω, οπότε σήμερα λέω δεν θα φάμε έξω, σήμερα θα φάμε στο σπίτι. Ούτως ή άλλως τώρα πρέπει να αρχίσω να ξαναμπω στη διαδικασία του να μαγειρεύω και να ασχολούμαι λιγάκι μετά του σπιτιού. Τώρα που θα έχω χρόνο από εδώ και πέρα, την Παρασκευή θα κάνουμε το next day, να τελειώσουμε και με αυτό. Και την άλλη εβδομάδα θα φύγουμε ένα ταξιδάκι στο εξωτερικό. Για 4 μέρες θα φύγουμε μόνο, γιατί θέλαμε να πάμε κάπου εξωτικά, αλλά τώρα τελευταία στιγμή δεν προλαβαίνουμε, οπότε θα πάμε στην Ευρώπη. Βαρκελόνη θα πάμε για 4 μέρες. Λοιπόν, πρόσθεσα λίγο μπρόκολο, λίγο τυράκι και λίγο λάδι τρούφας, τα τορτελίνια μου, τα ανακάτεψα και είναι έτοιμο για το φούρνο. Θα το βάλω στο φούρνο για περίπου 1/4 με 20 λεπτά σε 180 βαθμούς.